Γεια σας, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Δράξαστε Παιδείας. Αγαπητοί τηλεθεατές, η κάμερα του Hellenic TV με τον Γιώργο Λίγκο βρέθηκε και πάλι στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο, αυτή τη φορά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τόσο το Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο, όσο εγώ, αλλά και η αγάπη σας, την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τα παιδιά παρουσιάσαν με τον καλύτερο τρόπο, καθοδηγούμενα βέβαια από την φιλόλογο του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου, Στέλλα Καραϊσαρίδου, την εκπομπή, την οποία, όπως θα δείτε κι εσείς, την ετοιμάσαν με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη. Στη γιορτή παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, οι δύο συντονίστριες των Αποστολών της Ελλαδικής Αποστολής, η κυρία Βαρβάρα Καμπουρίδη, και της Κυπριακής Αποστολής, η κυρία Μαρία Παπαλούκα, οι οποίες μαζί με τον Σεβασμιότατο αποδώσαν στην αρχή τους έπινους και τα βραβεία των παιδιών, αυτοί που αριστεύσανε και αναφερθήκαν και μάλιστα τα ονόματα των παιδιών που περάσανε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Η διευθύντρια του σχολείου μας, η κυρία Σοφία Λαγκιζίδου, άνοιξε τη γιορτή καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους. Ας απολαύσουμε τη γιορτούλα που κάναν τα παιδιά και να ευχηθώ και σε όλους βέβαια χρόνια πολλά με την ευκαιρία της εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στη συνέχεια ο Σύλλογος κατόπιν κλήρωσης όρισε ως παραστάτη για την πρώτη γυμνασίου τον καφέτα Εμμανουήλ του Άντζελιου και της Ισαβέλας με γενικό βαθμό 10 άριστα. Κατόπιν, ο Σύλλογος Διδασκόλων, αφού έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία και την βαθμολογία των μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2012-13, αποφάσισε και απονείμει αριστεία και βραβεία ως εξής. Αρχικά θα απονείμουμε τα αριστεία. Από την πρώτη γυμνασίου, την Power Anna του David και της Ευγενίας με γενικό βαθμό 18 και 10, 13 άριστα. Και τον Τάρνερ Αλέξανδρο του Μάρκ και της Σεβαστής με γενικό βαθμό 18 και 10, 13 άριστα. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου θα απονείμουμε αριστεία στον Νεστορίδη Θεοφάνη του Γεωργίου και της Μαρίας με γενικό βαθμό 18 και 10, 13 άριστα, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Δεύτερον, στην Παπαγιάννη Ρόδια του Ιωάννη και της Αγάπης με γενικό βαθμό 19 άριστα. Τον Στίκα Χαράλαμπο του Φώτη και της Παρασκευής με γενικό βαθμό 19 και 11 δωδέκατα άριστα. Από την Τρίτη Γυμνασίου, τον Κεχαγιά Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας με γενικό βαθμό 18 και 10 δέκατα τρίτα άριστα. Τον Στίκα Βασίλειο Χρήστο του Φώτη και της Παρασκευής με γενικό βαθμό 19 και 5 δεκαπαθήκα άριστα. Δυστυχώς από την πρώτη ηλικίου δεν είχαμε κανέναν που αρίστευσε, πηγαίνουμε στη δευτέρα ηλικίου λοιπόν. Την Πέτου Αλεξάνδρα του Δημοκράτη και της Μαριάννας με γενικό βαθμό 19 και 5 δέκα. Την Τσιώτη Ιωάννα του Γεωργίου και της Καλλιόπης με γενικό βαθμό 19 και 3 δέκατα άριστα. Από τη Γράμμα Λυκείου, την Αποστόλου Κατερίνη Ακυλίνα του Χρήστου και της Αναστασίας με γενικό βαθμό 19 άριστα, η οποία απουσιάζει. Και την πολύ συνταξιαρχία της Αγγελικής με γενικό βαθμό 18 και 1 δέκατο άριστα. Και να συγχαρούμε και τις μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου.
για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο, για την ταξιαρχία που πέρασε η ιατρική στην Κρήτη και την αποστολή μας στην Κατερίνα που πέρασε στην Κατερίνα την Κατερίνα. Και βλέπω εδώ, να συγχαρούμε και τον Φάνη που ήταν παλιός μαθητής του σχολείου που πέρασε και αυτός η ιατρική στα Γιάννενα. Έτσι. Περνάμε τώρα στα βραβεία. Θα ήθελα να καλέσω τις κυρίες Παπαλούκα και την κυρία Καμπουρίδη για να δώσουν τα βραβεία του αριστεία του γυμνασίου και του λυκείου αντίστοιχα. Λοιπόν, από την πρώτη γυμνασίου βραβεύεται η Power Anna του David και της Ευγενίας με γενικό βαθμό 18 και 10-13 και αντίστοιχα, λόγω ισοβαθμίας, ο Τάρνερ Αλέξανδρος του Μάρκ και της Σεβαστής με 18 και 10-13. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου βραβεύουμε το Στίκα Χαράλαμπο του Φώτη και της Παρασκευής με γενικό βαθμό 19 και 11-12. Από την Τρίτη Γυμνασίου βραβεύουμε το Στίκα Βασίλειο Χρήστο του Φώτη και της Παρασκευής με γενικό βαθμό 19 και 5-12. Περνάμε στο Λύκειο τώρα. Από την πρώτη Λυκείου βραβεύουμε την Καλογεροπούλου Κωνσταντίνα του Νικολάου και της Ευγενίας με γενικό βαθμό 17 και 8 δέκατα. Από τη Δευτέρα Λυκείου βραβεύουμε την Πέτου Αλεξάνδρα του Δημοκράτη και της Μαριάνας με γενικό βαθμό 19 και 5 δέκατα. Και από την Τρίτη Λυκείου βραβεύουμε την Αποστόλου Εκατερίνη Ακυλίνα του Χρήστου και της Αναστασίας με βαθμό 19. Τώρα ξεκινάει ο εορτασμός για την 28 Οκτωβρίου. Θα η συνάδελφος, η φιλόλογος υποδοτικός, η κυρία Καραϊσαρίδου, είναι η συνάδελφος που οργάνωσε όλη τη γιορτή. Την καλώ λοιπόν στο βήμα για να την προλογίσει και να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας, όλοι εδώ πέρα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα, δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Ήθελα να πω ότι σε αυτή τη γιορτή εργαστήκαμε όλοι ομαδικά, χωρίς να έχουμε ως κύριο στόχο απλά να ανασύρουμε από τα ντουλάπια ανθολογίες ποιημάτων με εκείνους τους ασφαλάκωτους γνωστούς στίχους της πατριδολατρίας, αλλά με σιωπηλό θέος για τους αγώνες των ηρώων μας που συνεχώς θα σπάνε την αλυσίδα του χρόνου και θα αποδεικνύουν την αξία της δημοκρατίας και της ειρήνης. Αυτά έχω μόνο να σας πω. Thank you.
για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους γενναίους υπερασπιστές των συνόρων της. Ο δικτάτορας της φασιστικής Ιταλίας, Βενίτο Μουσολίνι, έχοντας κατά νου την ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και διακηρύσσοντας από το 1930 ότι έπρεπε να διατάχθηκε στον Ιταλικό ουρανό μια αναγεννόμενη αυτοκρατορία του Κεσάρου, κατάρτισε χωρίς πολλές δυσκολίες στην Αιθιοπία και τον Απρίλιο του 1939 την Αλβανία, που παραδόθηκε σχεδόν χωρίς καμιά αντίσταση. Στις 3 Ιουλίου 1940, ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών, Κόμις Τσιάνο, κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι δείχνει επιτρέπει στο αγγλικό πολεμικό ναυτικό να χρησιμοποιείται ελληνικά λιμάνια. Και όμως, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα όχι μόνο θα το διαψεύσει αργότερα στα απομνημονεύματά του, αλλά θα ομολογήσει ότι η ελληνική κυβέρνηση τήρησε την ιδιαιτερότητα με αναμφισβήτητη την ομοφροσύνη και με όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή της. Στη συνέχεια, οι προκλήσεις έγιναν πιο συχνές και φρασίτερες, με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, με βομβαρδισμούς πολεμικών σκαφών και με αποκορύφωμα τον άνανδρο και ύπουλο τοπιλισμό από ιταλικό υποβρύχιο του καταδρομικού ΕΕ στις 15 Αυγούστου 1940 στο λιμάνι της Τίνου, όπου βρισκόταν σε γνωστό μισθό με την ευκαιρία της εορτής της Μεγαλόθεως. Όλα έδειχναν ότι οδηγούσαν σε πόλεμο που ήταν αναπόφευκτος, όχι εξαιτίας της Ελλάδας που τηρούσε άψογη στάση, αλλά εξαιτίας της φασιστικής Ιταλίας που ήθελε να ικανοποιήσει τις κατακτητικές βλέψεις της. Το σχέδιο εισβολής καταστρώθηκε από την Ιταλική στρατιωτική ηγεσία, εγκρίθηκε από τον Μουσολίνι στις 15 Οκτωβρίου 1940 και στις 22 του μηνός ο Υπουργός των Εξωτερικών ετοίμασε το τελεσίγραφο αγγελία για την είσοδο των Ιταλικών στρατευμάτων στο ελληνικό έδαφος και την κατάληψη ορισμένων σημείων στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση δίθεν της ουδετερότητας της Ελλάδας. Η Ευρώπη βρισκόταν σε πόλεμη κατάσταση, εθνικιασμένη από ένα διπλό χρόνο. Οι χώρες της καταλαμβάνονταν μία μετά την άλλη σε διάστημα 2 εβδομάδων. Η Πολωνία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, η Δανία και η Νορβηγία, η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία παραδίδονταν στις στρατιές του άξονα. Η Αγγλία, απομονωμένη, δεχόταν τα πλήγματα των γερμανικών αεροπορικών επιδρομών και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέτοιμες ακόμη, προσπαθούσαν απεγνωσμένα να πείσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες να προβάλλουν αντίσταση για να κερδίσουν χρόνο. Μία τρομοκρατική πολεμική μηχανή, ο άξονας Ιταλία, Γερμανία, Ιαπωνία, απειλούσε σε παγκόσμια κλίμακα τον ελληνικιστιανικό πολιτισμό για να τον αντικαταστήσει με μια νέα κοσμοθεωρία ολοκληρωτικής μορφής. Στη φάση αυτή της παγκόσμιας σύραξης, σήμανε η ώρα της αναμέτρησης για την Ελλάδα. Στις 3 το πρωί της 28 Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα σκέφτηκε τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά για να του επιδώσει το τελεσίγραφο που ζητούσε εκείνη και είδε, με 3 ώρες προθεσμία για απάντηση. Και η απάντηση υπήρξε άμεση, κατηγορηματική, υπερήφανη και αρνητική. Απάντηση γνώριμη στους Έλληνες όλων των αιώνων και στους όλων των γενναίων. Τη μεγάλη εκείνη στιγμή, σύσσωμος ο ελληνικός λαός, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, με το στόμα του Πρωθυπουργού της χώρας, απάντησε με αποφασιστικότητα όχι. Δεν υποκύπτουμε, θα αμυνθούμε. Ήταν το όχι της Ελλάδας, της χώρας του πνεύματος, του φωτός, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας, που κατέπληξε την ανθρωπότητα για μία ακόμη φορά με το σύγχρονο μολόν Λαβέρ. Ενώ ο νέος Δαβίδ, εναντίον του Γολιάθ, έδωσε θάρρος στους συμμάχους να αρνηθούν την υποταγή στην επερχόμενη λέλαφα του μαύρου του πληρωτισμού. Στην άνανθρη αυτή επιβολή, η μικρή Ελλάδα, ισχυρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση για το δίκαιο καιρό υπέρ της ελευθερίας αγώνα της, διακήρυξε τη σταθερή απόφαση να απειλήσει επερχόμενων και αιστείων. Αγώνα άνηση που εξέπληξε τον κόσμο ολόκληρο και υποχρέωσε τους συμμάχους να ομολογήσουν όλοι. Στο μέλλον δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες. Τη σταθερή θέληση του έθνους για τον υπερπάντων αγώνα και την απόλυτη πίστη για την τελική νίκη, το Γενικό Στρατηγείο ανήκειλε στον ελληνικό λαό και σε όλο τον κόσμο με λεπτό και λακωνικό ανακοινωθέν που ανέφερε τα εξής. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινή σήμερα τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνομανικής μεθορίου. Οι ημέτερε δυνάμεις αμήλων του πατρίου εδάφους. Σύμφωνα με το Ιταλικό σχέδιο, προβλεπόταν ευνηδιαστική εισβολή με ταχική τομές, με υποστήριξη και έντονη δράση αεροπορίας πριν ακόμα συμπληρωθεί η επιστράτευση και η συγκέντρωση του ελληνικού στρατού. Επίσης, για την παρακόλουθηση επιστράτευσης και της συγκέντρωσης, είχε σχεδιάσει συστηματικούς μηχανισμούς των συγκοινωνιακών κόπων και των σπουδαιότερων πόλεων. Από ελληνικής πλευράς προβλεπόταν για την Ήπειρο αμυντική στάση
με επιβράδυνση του εχθρού και τελική αναχέτηση του Πολυσία Ιρά Καλαμά ή ακόμα νοτιότερα, ανάλογα με τις συνθήκες. Σε Δυτική Μακεδονία αρχικά, αμυντική στάση και στη συνέχεια μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δυνάμεων, ανάληψη επιθετικών επιχειρήσεων. Από την πρώτη στιγμή, η Ιταλική Εισβολή αντιμετωπίστηκε αποφασιστικά. Οι οργάνωμες ελληνικές δυνάμεις του μετώπου, μαχόμενες με αντίξωση στις εδαφικές και καιρικές συνθήκες, φαίνονταν εντάξει στις αποστολές τους. Πραγματικά, με τη συμπλήρωση επισκάτησης και τη συγκέντρωση των δυνάμεων, ο εισβολέας αναχαιτίστηκε αποτελεσματικά. Με το χαμόγελο στο χείλη και την ιαχή αέρα, αξιωματικοί και πλήτες όρμησαν το αριθμό των δικαιωμένων στο στίβο του αγώνα για την ελευθερία. Οι νίκες αλπάνιες. Οι απροσδόκητες αυτές επιτυχίες του ελληνικού στρατού και η βαθιά εισχώρησή του προξένησαν κατάπληξη, αγανάκτηση και οργή στο Μουσολίνι και τον ανάγκασαν να επιχειρήσει την περίφημη αεριανή επίθεση στις 9 Μαρτίου 1941 με πολλά και πύλα προστατεύματα για να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αποτυχίας. Όμως και η νέα αυτή επιχείρηση αποκλειστήκε με επιτυχία και υποχρέωσε τη Γερμανία να επέμβει τον Απρίλιο του 1941 για να ανακουφίσει και να σώσει την ηττημένη Ιταλία. Οι σιδηρόφρακτες στρατιές του ναζιστικού επεκτατισμού που κατέκτησαν σε λίγες εβδομάδες στην Ευρώπη ολόκληρη επτέθηκαν εναντίον της χώρας μας, αλλά δεν κατάφεραν να υπέρβουν τα οχυρά και να κάμψουν τους συνήθους υπερασπιστές τους, που προτίμησαν να πεθάνουν αδούλωτοι παρά να ζήσουν ελεύθεροι. Η Ελλάδα θα το φώναξε και πάλι όχι. Και εξανάγκασε τον Χίτλερ να διακηρύξει ότι εξ όλων των αντιπάλων του άξονος, μόνο ένα Έλληνα στρατιώτησε πολέμησε με παράτομο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατο. Γνωστές είναι οι θυσίες του ελληνικού λαού σε όλη τη διάρκεια της κατοχής. Γνωρίζουμε τη συμβολή της Ελληνίδας γυναίκας πάνω στα βουνά της Αλβανίας. Γνωρίζουμε και τις εκτελέσεις των Γερμανών εις βάρος του λαού. Το όχι της Ελλάδας δεν ήταν μόνο μια θαρρελέγγυη κομματική απάντηση στην ένοπλη βία, αλλά αποτέλεσε σταθμό της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Τόσο μεγάλη ήταν η ποιότητα και το ειδικό βάρος της αντίστασης στην Ελλάδα, ώστε η ανθρωπότητα ολόκληρη να στρέψει την προσοχή της με έκπληξη και θαυμασμό στον αγώνα της Ελλάδος. Με την ευκαιρία λοιπόν τη επετείου τη μεγάλη αυτή ημέρα, τη 28η Οκτωβρίου 1940, έχουμε το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε και την ιερή υποχρέωση να παραντήσουμε με ευλάβεια, στρέφοντα τη σκέψη μα προ δόξα και τιμή και μνήμη αιωνία των ηρωικών νεκρών τη σύγχρονη ιστορία τη πατρίδα μα. Οφείλουμε, ω συνεχιστέ του έργου του, να θυμόμαστε ότι με την ενότητα και την εθνική ομοψυχία θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, όπω τότε, οποιαδήποτε απειλή και θα εξασφαλίσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακυρεότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας. Ακόμη, σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές που διανύουμε τώρα, η υπενθύμηση αυτών των θυσιών πρέπει να μας ενδυναμώνει και να μας καθιστά όλους υπεύθυνους αλλά και ενωμένους για την ευημερία της Ελλάδας. Σε αυτό το χώμα το ιερό, Ιταλός δεν θα περάσει. Όχι, εγώ το φώναξα και ο κόσμος μου στους δρόμους. Τις μάνες νύχια έκανα, με ένα χαμόγελο έφευγα και να σακεί στους ώμους. Όχι, εγώ το φώναξα και πολέμησε η Σιρήνα. Καμπάνες κόλλησε σε εκκλησίες, που είμαστε στις γειτονιές, ανάστατη Αθήνα. Όχι, εγώ το φώναξα η Ελλάδα πάνω της άκρη. Φωτιά σε πόλεις και χωριά, ταχτάρα μέσα στην καρδιά, χαμόγελο και τάκη. Όχι, εγώ το φώναξα τη δουλειά νύχτα και μέρα. Ψηλά στι πίνε τι σκορπέ, αντιλαμβούν οι εκπαγιέ με μια αρχή αέρα. Ποίημα ήταν σ' όλου φανερό, απαγγέλει Μανώλη Καπέλα. Ήταν σ' όλου φανερό, ο Ιταλός τι θέλει, γιορτάζαμε την Παναγιά, μα μια τορπίλη από τα βαθιά μας βύθισε την Έλλη. Ήταν σ' όλους φανερό, ο Γκράτσι τι ζητάει, και του Οκτώβρη 28, φτάνοντας 3 το πρωινό, το μεταξά ξυπνάει. Ήταν σ' όλους φανερό, ο πόλεμος τι ορίζει, όμως ο Εύζωνας γελά, και με μια σπίθα στη ματιά, τα τρένα τα γεμίζει. Και έγινε σ' όλους φανερό, ο Έλλην δεν λυγάει, και εκεί συσπίζω τις πλαγιές, με λόγχες και μοιαχές, τους Ιταλούς το πάει. Ποίημα στη σπίτι τα βουνά, Απαγγέλη Μαρία Καλέγη. Σπίτι τα ψηλά βουνά, μέσα στο κρύο και σε χιόνι, βάζω τα πόδια της σφαιρά, η ροϊκή μας η ευζώνη. Φεύγουν τρεχάτη Ιταλή, στα τύρανα και ακόμη πέρα, πιο γρήγορα και απολαγή.
Ακολουθεί το ποίημα «Ο λαός» απαγγέλνει μια φίλη. Όσο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει και όσα του λες θα δένει κοπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσει αυτές υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο αιμός του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαθάει ο αγέρας Ρώμα και απ' τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η Ρώμα. Και τούτο το περήφανο το άμετρο ψυχομέτρη μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και απ' τους τάφους ξεκινά όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα και φεύγουνε τα μάτια τους όλο το μέγα βάθος σαν πως ανάσα στη σκεφιά μετά από το Άγιο Πάρθος. Νάτος, περνάει ο αβούλωτος, στρατός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γη με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω τους η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει φουσκώνει άκρα την καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι. Ποίημα «Όμορφη και παράξενη πατρίδα» από Αγγέλη Νάντια Ζούγκα. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως αν αυτή που μου λαχε, δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερωτά. Στείνει στη γη καράβι, κήπο στα νερά. Κλαίει φιλί το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στις πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου είχε, δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα, την επαρατά. Κάνει να τη σκαλίσει, κάνει θάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς. Σε σηκωμούς γυρεύει, θέλει τύραννους. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου είχε, δεν είδα. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στην σημερινή μας εκπομπή παρακολουθήσαμε την γιορτή που ετοίμασαν τα παιδιά του Ελληνικού Γυμνασίου Ηλικίου με αφορμή την παλιγενεσία, την γιορτή και την τιμή προς τους ήρωες και τους αγωνιστές της πατρίδα μας την 28 Οκτωβρίου 1940. Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία της ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Γρηγόριος, οι συντονίστριες των δύο αποστολών, της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κυρία Βαρβάρα Καμπουρίδη, της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κυρία Μαρία Παπαλούκα, οι καθηγητές του σχολείου μαζί με τη διευθύντριά μας, την κυρία Σοφία Λαγκιουζίδου, αρκετοί γονείς, φίλοι και φυσικά όλα τα παιδιά του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου του Λονδίνου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι κοντά την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Γεια σας.